Κυρίε και κύριοι, θέλω να καλωσορίσω με χαρά τη Σοφία Βούλτευση στο Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου. Τη εύχομαι καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο σημαντικό και δύσκολο έργο που καλείται να αναλάβει. Η ένταξη αποτελεί μία από τι κορυφαίε προτεραιότητε Εθνική Στρατηγική για τη Μετανάστευση 2020-2021. Κάτι που επαναπιβεβαιώνει και ο Πρωθυπουργό με τη δημιουργία σχετική θέση Υφυπουργού θέση που στελεχώνει με τη Σοφία βούλτευση, η οποία γνωρίζει καλά τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό από την αρχή της μεταναστευτικής κρίσης και θα τοποθετείται με συνέπεια στο δημόσιο λόγο. Θέσαμε από την ίδρυση του Υπουργείου δύο σαφείς στόχους. Στόχους που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, την ουσιαστική μείωση των ροών και τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες και ακριβώ η ένταξη όσων πλέον αποδεδειγμένα δικαιούνται διεθνού προστασία προλαμβάνει προβλήματα που επιβαρύνουν την κοινωνία και επιτρέπει στου αναγνωρισμένου πρόσφυγε να συμβάλλουν στη χώρα που πλέον του φιλοξενεί. Με τη στενή, συστηματική και αποδετική συνεργασία μα, θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τι προγραμματικέ μα θέσει και στην ένταξη. Ήδη τα πρώτα βήματα έχουν γίνει σοφία μέσα στο 2020 με την ενίσχυση του προγράμματος Ήλιος και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την υγειονομική περίθελψη αλλά και την πρόσβαση των ετούντων άσυλων σε λοιπές κρατικές υπηρεσίες. Είμαι σίγουρος που η Σοφία Βούλτεψη θα συμβάλλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση με τη δική της διακριτή πολιτική παρουσία αλλά και την εμπειρία που διαθέτει. Η εργατικότητά της και το πάθος της για κάθε τύπο αναλαμβάνει να φέρει πέρα είναι τα εχέγγυα για το σημαντικό έργο που θα επιτελέσει. Είμαι σίγουρο που θα τα αξιοποιήσει και θα τα μετατρέψει σύντομα σε θετικό αποτέλεσμα. Ένα εγκάρδιο καλωσόρισμα λοιπόν, με την ευχή από εδώ και πέρα να μας συνοδεύει πάνω απ' όλα η υγεία, η έμπνευση και η κοινή μας προσήλωση στο στόχο, την περαιτέρω βελτίωση της εικόνας του μεταναστευτικού στη χώρα μας και τη μείωση των επιπτώσεων στην ελληνική κοινωνία. Σοφία, καλώς ήρθες, να ακούσουμε δύο λόγια.